Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σχέδιο για την αναστολή των επενδύσεών της στα ενεργά μεταλλεία, τα έργα ανάπτυξης και τα ερευνητικά έργα της στην Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Eldorado Gold λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην έκδοση αδειών στα έργα της Ολυμπιάδας και των Σκουριών. Οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση επηρέασαν αρνητικά τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος της Eldorado και τελικά εμπόδισαν την ικανότητα της εταιρείας να προωθήσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και τη λειτουργία αυτών των μεταλλευτικών έργων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Με το αφήγημα περί επιστροφής στην ανάπτυξη και με το μήνυμα της εξόδου από τα μνημόνια και την ασφυκτική επιτροπή τον Αύγουστο του 2018, εγκαινίασε την 82η Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης το ταχύτερο δυνατό αλλά και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου προκειμένου να καταστήσει αφές στους πολίτες πως τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο, ο διτός στόχος της κυβέρνησης. Με δεδομένο ότι το 1 τρίτο του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων πραγματοποιείται πλέον μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, οι επιχειρήσεις επιμένουν ότι παραμένει το πρόβλημα των υψηλών προμηθειών από την πλευρά των τραπεζών, καθώς όπως λένε, μοχλεύουν περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο εξάμηνο σημειώθηκε αποκλιμάκωση των τραπεζικών προμηθειών σε σχέση με πέρσι, το ποσοστό σύμφωνα με τους επιχειρηματίες παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα για τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες και δεν πραγματοποιούν μεγάλους τζίρους. Τοτικά κινείται η θεμεστρία και αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει 801,68 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,12%. Ανωδικά κινούνται ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.